Έχουμε τον καθηγητή οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής θεωρίας στο ΕΚΠΑ, τον κύριο Γιάννη Μάζη. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, κύριε Φιλιππακόπουλε. Είμαι καλά. Για πείτε μου, σας παρακαλώ τώρα. Περιμένουμε αυτό το... Ο Μπλίνκεν είπε εντός 48 ώρων το χτύπημα του Ιράν στο Ισραήλ. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως να έχουμε και να προλάβει το Ισραήλ το Ιράν. Υπάρχει και αυτό το σενάριο. Εσείς τι περιμένετε? Κοιτάξτε, τώρα όλοι κάνουμε εικασίες. Αυτό να το τονίσουμε. Εννοείται. Λοιπόν, κανένας δεν έχει κρυστάλλινη σφαίρα μπροστά του. Εκείνο το οποίο είχα προεξαγγείλει και με αρκετή βεβαιότητα από τις 25 έκτου ήταν ότι εκεί στις αρχές του Σεπτέμβρη, τέλη Αυγούστου θα έχουμε μεγάλη πολεμική έκρηξη στη Μέση Ανατολή. Τα δικά μου στοιχεία αυτό μου λέγανε. Και βεβαίως μέχρι στιγμής δυστυχώς, το τονίζω το δυστυχώς, επαληθεύομαι. Αυτή τη στιγμή έχουν μεταφερθεί πάρα πολλές αμερικανικές θαλάσσιες μονάδες στην περιοχή. 4.000 πεζοναύτες τουλάχιστον από αυτό που λέει το ρεπορτάζ. Τεράστια ροή εξελιγμένων όπλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς το Ισραήλ. Εκένωση του Λιβάνου από πολίτες του Καναδά, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Σαουδικής Αραβίας, της Βρετανίας κτλ. Και βεβαίως εκένωση ακόμα και πολιτών της τάξεως, άλλοι λένε 40, άλλοι λένε 60 χιλιάδων από το ίδιο το Ισραήλ, το οποίο σημειωτέων έχει ένα εξαιρετικά καλό δίκτυο καταφυγίων, ναι, τα οποία μπορούν να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Εκείνο το οποίο εγώ κρίνω είναι ότι αυτή τη στιγμή, επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη η διπλωματική διαδικασία και έχουμε και τις μεταφορές των μηνυμάτων του βασιλέως Αμπντάλα της Ιορδανίας προς την πλευρά του Ιράν. Μην ξεχνάμε ότι ο βασιλιάς Αμπντάλα δεν είναι ένας οποιοσδήποτε μονάρχης. Είναι ο 52ος κατά γραμμική σειρά αίματος απόγονος του προφήτη Μωάμεθ. Συνεπώς μπορεί κανείς να ελπίσει ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο η φωνή του θα ακουστεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Εκείνο το οποίο θα δώσω δύο σενάρια. Το πρώτο σενάριο είναι ότι θα φροντίσουν οι διπλωματικές επαφές να καλύψουν το Ιράν από πλευράς γοήτρου, με την έννοια ότι θα μπορούσε το Ιράν να επαναλάβει ένα σενάριο του τύπου του Απριλίου, αυτή τη στιγμή πιο άγριο βέβαια, να χτυπηθούν δηλαδή οικισμοί Ισραηλινοί στο Βόρειο Ισραήλ, το οποίο, οι οποίοι όμως θα έχουν προηγουμένως εκενωθεί. Έτσι αφενός μεν το Ιράν θα μπορεί να πει ότι έπληξε και πολιτικούς στόχους, για στρατιωτικούς στόχους οι οποίοι θα έχουν προετοιμαστεί αναλόγως να δεχθούν χτυπήματα, θα μπορούσα να το βάλω σε αυτό το ευνοϊκό σενάριο. Πόσες πιθανότητες του δίνω? 3%, 4%, μάλιστα, 5%. Το Ισραήλ, κατά δεύτερο λόγο, για να έχει μία έξωθεν καλή μαρτυρία, θα δεχθεί το πρώτο κύμα της επίθεσης. Και αυτό το πρώτο κύμα της επίθεσης δεν θα είναι μόνο από το Ιράν, θα είναι από την Ιεμένη, θα είναι από το έδαφος της Συρίας, θα είναι από το έδαφος του Ιράκ και φυσικά από το έδαφος του Λιβάνου. Εκείνο το οποίο με ανησυχεί ιδιαίτερα είναι κάτι το οποίο είχε πει πριν 1,5 μήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, κύριος Μπλίνκεν, τονίζω πριν 1,5 μήνα, είχε πει ότι σε 2 εβδομάδες το Ιράν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Εάν αφαιρέσουμε τις 2 εβδομάδες από την ημερομηνία ανακοινώσεως, θα πρέπει να μπορούμε να υποθέσουμε ότι τον τελευταίο μήνα το Ιράν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα. Επιπλέον, εις επίρρωση αυτού, ένας ανώτατος επίσημος κυβερνητικός, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά στην Προεδρία του Ιράν, δήλωσε προχθές
ότι θα μπορούσαμε να έχουμε πυρηνικά όπλα και να μην το έχουμε ανακοινώσει ακόμα. Τώρα αυτό το θα μπορούσαμε και να μην το έχουμε και δεν το ξέρει, το ξέρει τι θέλει να πει. Εγώ λοιπόν λέω ότι αν δεχθούμε το αρνητικό υποσενάριο ότι το Ιράν έχει πυρηνικά όπλα και μέσα στις χιλιάδες οβίδες και βλήματα και πυράβλους που θα αποσταλούν στο έδαφος του Ισραήλ ανακαλυφθούν και κάποια πυρηνικά του Ιράν, αντιλαμβάνεστε ότι η απάντηση θα είναι ισοπεδωτική. Και δεν θα είναι μια απάντηση αποκλειστικά και μόνο από το Ισραήλ, θα είναι και από τη Γαλλία και από τη Βρετανία και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ήδη βρίσκονται εκεί και σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ακόμα και ο πρόεδρος Μακρόν έχει απευθύνει διάγγελμα και παράκληση να υπάρξει νυφαλιώτης και στοχασμός απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο, γιατί αν γίνει κάτι τέτοιο δεν έχουμε απλά έναν ισχυρό περιφερειακό πόλεμο, έχουμε έναν παγκόσμιο πυρηνικό πόλεμο. Αυτό πήγα να σας πω, θα έχουμε τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, κύριε καθηγητά. Είναι εφιαλτικό το σενάριο. Με πυρηνικά. Αυτό λοιπόν είναι ένα, το υποσενάριο αυτό είναι εφιαλτικό. Δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε. Προσπαθούμε να το αποκλείσουμε. Η διεθνής κοινότητα κάνει ό,τι μπορεί γι' αυτό. Το άλλο υποσενάριο είναι μέσα στο αρνητικό αυτό πλαίσιο, είναι ένα θετικότερο, το οποίο λέει ότι το Ιράν θα χτυπήσει μαζί με όλο τον άξονα της αντίστασης εντός εισαγωγικών το Ισραήλ. Το Ισραήλ θα δεχθεί το πρώτο κύμα αυτού του χτυπήματος, γιατί προσέξτε, θα υπάρξουν περισσότερα κύματα τα οποία θα διαδέχονται το ένα το άλλο συνεχώς, χωρίς διαλύματα. Θα δεχθεί λοιπόν το πρώτο κύμα για να έχει το ηθικό δικαίωμα να απαντήσει. Η απάντηση φυσικά του Ισραήλ θα είναι μαζί με τον δικό του άξονα, αυτούς που ανέφερα, και βεβαίως η κλιμάκωση δεν θα κρατήσει μια εβδομάδα και 10 μέρες. Μπορεί να κρατήσει πάρα πολύ. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει σοβαρά προβλήματα στη διεθνή οικονομική λειτουργία. Και μάλιστα, ξέρετε, εάν αυτό το πράγμα σκάσει μεσοβδόματα, όπως λένε οι Αμερικάνοι, και τα χρηματιστήρια είναι ανοιχτά, αντιλαμβάνεστε ότι οι επιπτώσεις, οι διεθνείς, οι οικονομικές, θα είναι πάρα πολύ σοβαρές. Βέβαια. Πάρα πολύ σοβαρές. Καταρχήν, σήμερα μιλάμε για Μαύρη Δευτέρα, κύριε καθηγητά. Από το πρωί όλα τα χρηματιστήρια είναι κάτω. Ακριβώς. Ακριβώς. Χαίρομαι που το λέτε. Προσπαθώ σε αυτά να είμαι πολύ προσεκτικός, γιατί σέβομαι την αγορά και δεν θέλω να... Λοιπόν, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το αρνητικό θετικό υποσενάριο. Τώρα, τι θα προκύψει από αυτήν την υπόθεση για την Ελλάδα και την Κύπρο. Η Τουρκία, όπως βλέπετε, έχει μπει πλησίστια στην υπόθεση αυτή ως υποστηρικτής των Παλαιστινίων. Τίποτε πιο υποκριτικό. Μα τίποτε πιο υποκριτικό. Η ουσία είναι όμως ότι αυτό το μήνυμα καταλαλώνεται από τις οργανώσεις αυτές, οι οποίες χρηματοδοτούνται και από το Ιράν. Εκείνο το οποίο πιστεύω ότι η Τουρκία όμως θα κάνει είναι το εξής. Εκβάλλει αυτές τις κραυγές και αυτές τις απειλές, αλλά την ίδια στιγμή είμαι απολύτως βέβαιος ότι χτυπάει στην πλάτη τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς και τους λέει: αφήστε με εμένα να κάνω τον κακό και να λέω ότι θα βοηθήσω την άλλη πλευρά. Στο τέλος μπορείτε να με χρησιμοποιήσετε για μια μελλοντική διαπραγμάτευση ειρήνης. Αλλά για να μην βοηθήσω στην πραγματικότητα, γιατί και όπλα θα δώσει και τον εναέριο χώρο θα δώσει και όλα θα τα κάνει αυτά η Τουρκία, για να τρομάξει τη Δύση, για να μην βοηθήσω όμως την πραγματικότητα και να βρω αιτίες να αποστώ από αυτήν τη στάση, θέλω κάποια ανταλλάγματα και εγώ στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Μπορείτε να φανταστείτε ποια θα είναι αυτά τα ανταλλάγματα και εις βάρος ποιου. Εις βάρος της Ελλάδος και εις βάρος της Κύπρου. Τώρα το πόσο θα γίνουν αποδεκτά από την Αμερικανική και Βρετανική πλευρά αυτά τα ανταλλάγματα
Μπορώ να σας πω ότι δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος για το ότι δεν θα γίνουν. Μάλιστα. Διότι χρειάζεται και μια ανάλογη στάση από τη δική μας πλευρά, την οποία δυστυχώς δεν μπορώ να ξεχνιέμαι. Κύριε καθηγητά, να ρωτήσω κάτι. Αυτό το τουρκικό παζάρι που το ξέρουμε χρόνια τώρα και μάλιστα σε περιόδους όπως αυτή, όπου υπάρχει έντονα ανησυχία, όπου ο λύκος είναι αναμπομπούλα χαίρεται που λέμε, ο Ερντογάν είναι πάντα μέσα σε όλες αυτές τις ιστορίες. Το καταφέρνει. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Εμείς. Απολύτως. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε, να περιμένουμε απαθείς, κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Καταρχάς ήθελα να ρωτήσω γιατί δεν επιμείναμε στην προσθήκη της Κύπρου στην πυραυλική ασπίδα της Ευρώπης. Γιατί δεχτήκαμε η Κύπρος να βρίσκεται εκτός της πυραυλικής ασπίδας της Ευρώπης ενώ στηρίξαμε την Τουρκία να βρίσκεται εντός της πυραυλικής ασπίδας αυτής. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα δικό μου. Ίσα-ίσα, όταν έχεις τις απειλές από τη μία μεριά του ίδιου του Νασράλα, του αρχηγού δηλαδή της Χεσμπολά, ναι, από την άλλη μεριά το μήνυμα να το μεταλαμπαδεύει στον κύριο Χακάν Φιντάν, επί δεκαετίες διοικητή της ΜΙΤ και νυν υπουργό εξωτερικών, γερά και σκληρό στην κυβέρνηση Ερντογάν, ότι η φωτιά θα μεταφερθεί και στην Κύπρο, θα μεταφερθεί και στην Ελλάδα, υπονοώντας την Κρήτη. Βεβαίως, υπάρχει το εξής ζήτημα. Εάν η απειλή αυτή έχει ένα ρεαλιστικό υπόβαθρο, δεν θα μπορούσα ειλικρινά να φανταστώ τα πλήγματα τα πιθανά που θα μπορούσαν να γίνουν σε βρετανικές ή σε αμερικανικές βάσεις στην Κύπρο και στην Κρήτη αντιστοίχως. Θα μπορούσαν όμως να μην χτυπηθούν απλά βάσεις, αλλά να χτυπηθούν πολιτικοί στόχοι. Αυτό είναι που με φοβίζει. Μάλιστα. Για την Κρήτη δεν ανησυχώ. Για την Κύπρο όμως ανησυχώ. Ανησυχείτε. Γιατί δεν έχει τη θωράκιση που έχει η Κρήτη. Και εδώ θα έπρεπε να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη αυτή την απειλή και να δούμε τι ακριβώς έχουμε κάνει για αντιπυραυλική άμυνα της Κύπρου. Δεν ξέρω, δεν βρίσκομαι σε κέντρα αποφάσεων, δεν έχω άλλη πληροφόρηση πέραν του ρεπορτάζ και δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξος ούτε για την θωράκιση της Κύπρου σε μια πιθανή τέτοια παρεκτροπή, εκχύληση αν θέλετε, του πολεμικού φαινομένου προς την πλευρά της Κύπρου. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, τελευταίο ερώτημα. Μας περιγράψει όλα τα σενάρια, τα υποσενάρια και όλες τις προοπτικές, πώς το βλέπετε το πράγμα. Βλέπετε κανένα έστω και μακρινό σενάριο με πολύ λίγες πιθανότητες να μην πάμε σε γενικότερη ανάφλεξη, δηλαδή να μην έχουμε κάτι πολύ σοβαρό? Το είπα ήδη, ήταν το πρώτο, το θετικό σενάριο. 3%. 3-4%. Ναι, εκεί. Αυτό το θεωρώ, δεν το θεωρώ μη ρεαλιστικό. Δεν του δίνω όμως πολλές πιθανότητες. Δίνεται πολύ λίγες πιθανότητες. Πολύ λίγες πιθανότητες. Μακάρι να έχει περισσότερες και λόγω ελλείψεως στοιχείων που έχω εγώ. Ναι. Γιατί σας είπα, δεν βρίσκομαι σε κέντρα που. Αλλά με αυτά που ήδη γνωρίζετε και με την εμπειρία σας λέτε, ναι, ότι είναι πολύ μικρές πιθανότητες για αυτό το σενάριο και μάλλον πάμε. Είναι πολύ μικρές, αλλά είναι υπαρκτές. Είναι υπαρκτές.